τρόπους ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια που μπαίνουν στην ολοκλήρωση του έργου της παράκαμψης των τοπολίων που εκτελείται εδώ και χρόνια, με το 60% να έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί και το οποίο έχει ενταχθεί σε δύο χρηματοδοτικά πλαίσια, προσπαθούν να βρουν οι εμπλεκόμενοι φορείς. Το ζήτημα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Κισάμου Χανίων, κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε η επιτακτική ανάγκη για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου, με δεδομένο το πρόβλημα πως δεν υπάρχει σε κοντινή απόσταση αδειοδοτημένος χώρος εναπόθεσης υλικών που προκύπτουν από τις εργασίες. Το μπάσμα που είδαμε δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να δούμε αν το έβαλε, ποιος το έβαλε, καλώς το έβαλε, ακόμα το έβαλε. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα να καθαρίσει, να καταργηθεί από κανέναν. Καθάρισε λοιπόν τώρα, είμαστε από τη φάση. Θα γίνει και ό,τι άλλη εργασία απαιτείται σε αυτό. Μέχρι να καθαριστεί και τελείως, για να μην υπάρχει κίνδυνο στον κόσμο. Και από εκεί και πέρα προχωρούμε με το αρχείο να βρούμε τη λύση να πάμε με μόνιμη θέση για την μόνιμη αποθέση έργου, αδειοδοτημένο, για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα και να προχωρήσει το έργο γρήγορα. Και θεωρώ ότι προχωρούν τα πάντα όπως πρέπει να προχωρήσουν. Και γι' αυτό έχω τοποθετηθεί ό,τι αφορά το συγκεκριμένο έργο, ότι το έργο ξανασχεδιάστηκε το 19. Επειδή είχε σχεδιαστεί παλιότερα με κάποιες άλλες προδιαγραφές και οι θεομηνίες του 19 δείξανε ότι πρέπει να ξανασχεδιαστεί, γιατί το δείξε δηλαδή η πραγματικότητα. Τι ισχύει από όλα τα καταγγελόμενα που διαβάσαμε και διαβάζουμε το τελευταίο διάστημα? Το θέμα έχει φτάσει ακόμα και στη Βουλή, οπότε για να φτάσει ένα θέμα σε επίπεδο Βουλή σημαίνει ότι κάτι δεν γίνεται σωστά. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η διασπάθηση του δημοσίου χρήματος, το οποίο είναι χρήμα δικό μας, ούτε του κυρίου Καλογέννη να με συγχωρέσει, ούτε του κυρίου Μιρολάκη, ούτε του Φραγκουδάκη, ούτε του Σταφάκη. Είναι το δικό μας χρήμα το οποίο διασπαθίζεται εκεί και το οποίο για μας καλά κάνουν κάτι συσκόνοντες. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Κισάμου συζητήθηκε και η υπόθεση του εξοπλισμού του ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Κισάμου μετά την έναρξη κατεδάφισης του κτηρίου. Να σημειωθεί πως ο ανάδοχος εργολάβος έχει στείλει εξώδικο, στο οποίο επισημαίνει πως ο νόμος προβλέπει ότι όλα όσα είναι στα σχολεία περιέρχονται στην ιδιοκτησία του από τη στιγμή της εγκατάστασης. Ότι το τέλος του χρόνου έχουμε ενημέρωση από την Υπουργή, θα είναι έτοιμος ο φάκελος, πιθανότερος ο φάκελος προϊόντος, σίγουρα οι μελέτες. Και με τον νέο χρόνο ή και νωρίτερα θα ξεκινήσει η συνεργασία για την ένταξη στο ΠΕΠ Κρήτης. Θυμίζω ότι το ΠΕΠ Κρήτης πήρε πρόσφατα έγκριση και θα αρχίσουν οι προσκλήσεις να γίνουν, ξέρω εγώ, προς το τέλος του χρόνου, να αρχίσει το επόμενο. Όσον αφορά στη σχεδιαζόμενη επένδυση της εταιρείας Αϊφόρες Τουριστικές Επιχειρήσεις Φαλάσσαρνα ΑΕ στα Φαλάσσαρνα Κισάμου, το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής κατέληξε ότι θα αποφασίσει επί του θέματος αργότερα. Κατά τη συνεδρίαση, η εκπρόσωπος της εταιρείας, Ελένη Τσατσαρονάκη, ζήτησε η συζήτηση για τη γνωμοδότηση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων να αναβληθεί για να υπάρξει δυνατότητα να παρουσιαστεί το σχέδιο αναλυτικά από τους μελετητές της εταιρείας στα τέλη Σεπτεμβρίου. Σαν Δήμος Κισάμου, να ξεκαθαρίσω ότι είμαστε υπέρ των επενδύσεων, σε καμία περίπτωση δεν είμαστε αντίθετοι. Θα πρέπει σίγουρα εκ νέου να εξεταστεί η πρόταση αυτή, να γίνουν οι όποιες αλλαγές είναι απαραίτητες και φυσικά είναι ένα θέμα το οποίο θα το επανεξετάσουμε. Περιμένουμε να δούμε την μελέτη στο σύνολό του στη Δημοτική Συμβουλή. Εγώ προσωπικά την έχω δει σε παρουσίαση που έγινε πριν 1,5 χρόνο μαζί με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και λοιπούς. Και ήταν στο σωστό πλαίσιο. Αν δεν έχει αλλάξει κάτι, είναι στο σωστό πλαίσιο. Περιμένουμε όμως να τη δούμε στην τελική της μορφή και να τοποθετηθούμε. Να σημειωθεί πως η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, που μεν εκφέρει γνώμη αλλά αυτή δεν είναι δεσμευτική, είχε γνωμοδοτήσει αρχικά αρνητικά για την επένδυση.